Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα αναφερθούμε σε μία έρευνα για το εγχώριο τουριστικό προϊόν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Θα μας βοηθήσει να σχολιάσουμε τα συμπεράσματα της έρευνας ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά για το σχόλιο και την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να αναφερθούμε σε πρώτη φάση στο μέτωπο της πρωτοβουλίας. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα, και θα αναφερθούμε και στην πορεία στα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν. Η έρευνα αυτή έχει ξεκινήσει, έχει γίνει το παρατηρητήριο τουρισμού Δυτικής Κρήτης. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. Για 8 συνεχή χρόνια λοιπόν, αφότου φτιάξαμε τη συνεργασία με το Μεσογειακό Οργανωμικό Ινστιτούτο, με το Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας, με το Τμήμα Χρηματοοικονομικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων, βοηθάει η Περιφέρεια, ο Δήμος Χανίων και φυσικά και το Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο. Οπότε πάνω σε αυτή τη λογική, πριν 10 χρόνια φτιάξαμε το παρατηρητήριο και γίνεται η ετήσια έρευνα. Τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσουμε αφορούν το 2020, αφορούν την περσινή τουριστική σεζόν και αφορούν τα Χανιά, σωστά? Αφορούν το αεροδρόμιο Χανίων. Το αεροδρόμιο Χανίων. Αεροδρόμιο Χανίων, γιατί το αεροδρόμιο Χανίων εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο βέβαια τα Χανιά, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ρεθυμνού. Προέκυψε λοιπόν μέσα από την έρευνα ότι οι τουρίστες χαρακτήρισαν την Κρήτη και τα Χανιά ως έναν ασφαλή υγειονομικό προορισμό. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Ισχύει αυτό. Οφείλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία είχε δώσει ο ΕΟΔΗ τηρήθηκαν απαραίτητα, τηρήθηκαν ευλαβικά από όλους τους ενδεχόμενους, από όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μόνο. Γι' αυτόν τον λόγο αποφύγαμε όλα τα τυχόν κρούσματα ή τέλος πάντων ανεπιθύμητες καταστάσεις. Πάνω λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσαν οι επισκέπτες μας, γιατί μπορεί να υπήρχαν προβλήματα στην καθημερινότητα, θα έλεγα, την επιχειρησιακή, στην καθημερινότητα της δουλειάς, σε ένα εστιατόριο, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, οτιδήποτε. Αλλά τελικώς απεδείχθη ότι η δουλειά έγινε καλά, ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος και το επιβεβαίωσε. Η επιβεβαίωση ήρθε από το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Πιστεύετε ότι και φέτος οι ξένοι επισκέπτες θα αποφασίσουν τον προορισμό τους ανάλογα και με τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφεται σε κάθε περιοχή? Θα είναι μια προϋπόθεση? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, και έχουμε ένα πλεονέκτημα που είχαμε πέρυσι, το έχουμε και φέτος. Η Ελλάδα είναι, χάρη των υγειονομικών, είναι μια πράσινη χώρα μαζί με τη Φιλανδία, την Κύπρο, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ενδυνάμει επισκέπτες μας θα επιλέξουν με βάση την ασφάλεια τη υγειονομική. Επομένως, είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ανταγωνιστικές χώρες σε αυτό το κομμάτι. Στην έρευνα αποτυπώνεται και μία μείωση της τάξης στο 82% στο μέτωπο των αφίξεων. Νομίζω μία μείωση ρεκόρ, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς ανάλογη μείωση στα αφίξεις τα προηγούμενα χρόνια πριν το 20. Όχι, ποτέ δεν υπήρξε τέτοια μείωση. Μιλάμε για μια καταστροφική χρονιά, ναι, το οποίο παρατηρείται και όπως γνωρίζετε όχι μόνο στο αεροδρόμιο Χανίων, σε όλα τα αεροδρόμια, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, παντού. Οι μειώσεις ήταν άνω του 70% στα περισσότερα αεροδρόμια, στα σημαντικά αεροδρόμια της χώρας. Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας, η οποία ουδής μπορούσε να συλλάβει τη δυναμική της, την εξέλιξή της, αλλά και τον χρόνο τον οποίο θα διαρκούσε. Από την αρχή περιμέναμε ότι κάπως θα το φέρουν, θα το κοντρολάρουν, αλλά τελικώς παρά τα lockdowns και παρά τις προσπάθειες όλων των κυβερνήσεων, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σήμερα δείχνει μια δυναμική. Ο χάρτης των επισκεπτών στη Δυτική Κρήτη, τι στοιχεία έχει που πρέπει να τα σχολιάσουμε? Κοιτάξτε, το βασικό στοιχείο είναι ότι οι σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες θα έλεγα είναι το 47-48% σε μια φυσιολογική χρονιά της κίνησης των αεροδρόμων Χανίων, δηλαδή το 2019, περίπου 560.000 επιβάτες από περίπου 1.100.000 αφίξεις, είχαν έρθει από τις σκανδιναβικές χώρες. Αυτοί οι επισκέπτες δεν υπάρχουν. Δηλαδή η Σουηδία και η Νορβηγία είναι με ποσοστά της τάξης του 2-3%. 4-5.000 αφήξεις. Η μόνη χώρα η οποία διατήρησε κάπως τις δυνάμεις της είναι η Δανία με 14%, τέταρτη αν θυμάμαι καλά στο αεροδρόμιο Χανίων, πρώτη είναι η Αγγλία, δεύτερη η Γερμανία. Άλλαξε τελείως το μείγμα των επισκεπτών
Και αυτό οφείλεται επίσης στην πανδημία. Θυμόμαστε όλοι ότι η Νορβηγία άνοιγε και έκλεινε, αντίστοιχα άνοιγε και έκλεινε η Ελλάδα, η Σουηδία λόγω της, της απόφασης που είχε πάρει η κυβέρνηση εκεί για το θέμα της διαχείρισης πανδημίας είχε πάει πολύ πίσω. Και αποτέλεσμα ο κόσμος αυτός να μην ταξιδέψει. Σημαντικές αγορές, τις σημαντικότερες στα Χανιά τα τελευταία 20 χρόνια, οι οποίες δεν εμφανίστηκαν καθόλου πέρυσι. Αναφορικά με το μέσο όρο των διακοπών, δηλαδή πόσο παρέμειναν, πόσες μέρες παρέμειναν οι τουρίστες στα Χανιά και στη Δυτική Κρήτη, τα στοιχεία, η έρευνα τι λέει? Η έρευνα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2019, δηλαδή περίπου 9 μέρες. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο παραπάνω από τον εθνικό μέσο όρο, που είναι 7,2 μέρες. Αλλά είναι μια, και αυτό θα έλεγα είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος που έρχεται θέλει πραγματικά να αφιερώσει κάποιο διάστημα και να απολαύσει τις διακοπές. Είναι σημαντικό, η παραμονή να είναι μεγάλη. Πριν πάμε στις παραλίες, να αναφέρω και τον χρόνο που χρησιμοποίησαν μέσα μεταφοράς οι τουρίστες. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα λιγότερο σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι, είναι γεγονός, γιατί πάρα πολλοί επισκέπτες αποφάσισαν να μείνουν περισσότερο μέσα στα ξενοδοχεία, σε χώρους ελεγχόμενους, από το να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή γενικότερα να κυκλοφορούν περισσότερο έξω. Δυστυχώς, όλο αυτό που έφερε η πανδημία άλλαξε όλη την καταναλωτική μας συμπεριφορά. Και εμάς και τον επισκεπτόμενο. Αναφορικά τώρα με τις παραλίες και να κλείσουμε με αυτό. Κύριε Γιαννούλη, τι προκύπτει, αγαπημένη παραλία των ξένων, ποια είναι? Πάντα είναι Μπάλος, Φαλάσσερνα, Λαφωνήσι. Είναι οι τρεις αγαπημένες παραλίες. Σταθερά στην πρώτη 50 παραλίες του κόσμου, με το CNN, BBC, Φοντενάς κτλ. Και φέτος, μάλλον και το 2020, πράγματι πολλοί κόσμοι επισκέφθηκε. Και ενώ βλέπουμε μία μείωση σε άλλους παραδοσιακούς και αγαπημένους προορισμούς, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, οφείλεται στο ότι ο κόσμος αποφάσισε, εκτός του ότι είναι παραλίες που πρέπει να τις επισκεφθούν, ότι εκεί λόγω της άνεσης, λόγω του ανοιχτού χώρου κτλ., αισθανόταν περισσότερη ασφάλεια. Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και τα συμπεράσματα από την συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να μας κάνουν πιο όριμους στην διαχείριση της εφετινής τουριστικής σεζόν και αν ναι, σε ποιους τομείς? Αυτός είναι και ο λόγος που εδώ και 8-10 χρόνια κάνουμε αυτή την έρευνα. Μπορεί να μας κάνουν πιο όριμους, μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες πραγματικά θα βελτιώσουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν και θα επιβεβαιωθεί από την προτίμηση των επισκεπτών τα επόμενα χρόνια. Απλά και μόνο λέω ότι η έρευνα αυτή σταθερά λέει ότι τα βασικά προβλήματα των επισκεπτών είναι στις δημόσιες υποδομές. Δρόμοι, πλατείες, πεζοδρόμια, το οδόστρωμα, οι κλίσεις στους δρόμους. Αυτά είναι που απασχολούν τους τουρίστες. Η καθαριότητα. Όσο αφορά το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, τα ξενοδοχεία, ανεξαρτήτως το τύπο καταλήμματος, ανεξαρτήτως της κατηγορίας, είτε 5 αστέρων είναι είτε ενός, είναι όλοι σύμφωνα με την κατηγορία που επιλέγω και ευχαριστούμε. Απλά στις δημόσιες υποδομές, εάν πραγματικά προχωρήσουμε δυναμικά, τότε θα αλλάξει τελείως όλο το προφίλ του τουρίστα και φυσικά θα έχουμε ένα πολύ αισιοδοξωμένο. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και θα